Σε μεταξύ τους διαφορές και σε μια επαναλαμβανόμενα άσχημη και επιθετική συμπεριφορά του 35χρονου θύματος, απέδωσε ο κατηγορούμενος το αιματηρό περιστατικό που εκτελήχθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου επί της Λεωφόρου Μήνος στο Ηράκλειο και τον τραυματισμό με μαχαίρι του 35χρονου ομοεθνήτου. Ο επίσης 35 ετών κατηγορούμενος από την Αλβανία, μετά την απολογία του σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Κρατήθηκε προσωρινά. Ήταν αναπόφευκτο αυτό, ο άλλος δεν έχει βγει ακόμα από το νοσοκομείο, η κατάστασή του πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα έχει βαρύνεται με την πράξη όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, αλλά οι συνθήκες τέλεσής της είναι, θα λέγαω ότι είναι μέσα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 35χρονος, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές, είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος που αντιμετώπιζε μια επιθετική συμπεριφορά από το θύμα, με το οποίο φέρετα είχαν διαφορές. Μάλιστα, οι επιθέσεις που του είχε κάνει ήταν δύο, ενώ τη βραδιά του αιματηρού περιστατικού, λόγω της συμπεριφοράς του 35χρονου, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, είχε μια εκτός εαυτού, όπως τόνισε, αντίδραση. Είναι φανερό ότι ο κατηγορούμενος έχει ενεργήσει υπό συνθήκες βρασμού ψυχικής ορμής. Η συμπεριφορά του θύματος ήταν αχαρακτήριστη απέναντί του, πολύ σκληρή σε κάθε περίπτωση. Δέχθηκε δύο φορές επίθεση από τον θύμα ο κατηγορούμενος, αλλά οδηγήθηκε στην πράξη του τραυματισμού κάτω από τις βαριές κουβέντες, τις οποίες την τελευταία φορά του, όταν του επιτέθηκε, του ξεστόμησε. Σε βάρος του 35χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και λίγες μέρες μετά το επεισόδιο είχε παραδοθεί στις αρχές, ενώ το θύμα που είχε τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα μόλις χθες εξήλθε της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Πιστεύω ότι ο χρόνος μέσα στη φυλακή για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, γιατί έχει και λευκό ποινικό μητρό, είναι ένας φιλήσυχος φαίνεται άνθρωπος, μεροκαμεντιάρης. Νομίζω ότι ο χρόνος στη φυλακή θα είναι λίγος. Το αιματηρό περιστατικό έχει σημειωθεί επί της Μήνος και μάλιστα νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, σε ώρα που τόσο οχήματα όσο και πεζοί περνούσαν από το σημείο. Όλοι είχαν σοκαριστεί με την ιδέα του θύματος που κοιτώνταν εμόφυρτος στο δρόμο, μιλώντας από την αρχή όσοι τουλάχιστον γνώριζαν για μεταξύ τους διαφορές. Ας τα βλέπουν αυτοί που βγάλουν τους νόμους και θα αφήνουν όξο όλους. Υπάρχει θέμα, δηλαδή δεν είμαι ρατσιστής. Αγαπώ τον τόπο μου όμως. Δεν είμαι ρατσιστής. Υπάρχουν και παιδιά οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα μέρη, ευγενέστατοι, όχι τους παρακολουθώ, τους βλέπω. Που έρχονται, τα σκουπίδια τους θα πετάξουν, είναι περιποιημένοι, είναι ευγενικοί. Είναι και κάτι άλλο εκεί που ανεκατόβονται με τους δικούς μας και γίνεται ο μαύρος χαμός.